σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικός στηριζόμε. Διδάξω ανόμουστα σωτούς σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίξε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, παρακύνη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει τη δένεση. Σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενό. Λάθινο Κύριε, πέντε η ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το κατοίκη του Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι επί των θυσιαστήριων σου μόσου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβεψον ευημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελέημονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Λουκάρχη Επισκόπου Σιφεροπόλου της Κρυμαίας και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στράτηλάτου, του Αγίου Ενδόξου Ιωμάρτυρος Γεδεών του Καρακαλινού του Νέου
και των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ιπατίου Επισκόπου Γαγκρών, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Αργυρίου του Επανομήτου και Γεωργίου του Ιωαννίνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευθυμίου του Νέου, του Κτήτορος της Μονής των Περιστερών, και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αλεξάνδρου του Σβύρ και Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου Επισκόπου Αντιοχίας του Θεοφόρου, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εφραίνου Βηθλεέμ, Εφραθά ετοιμάσου, τη δούγαρη αμνάσον και μένα τον Μέγα, εμή τραβαστάζουσα που εκείν κατεπήγεται, όν περβλέποντες οι θεοφόρες πατέρες, Χριστόν σαρκίνη πιάσαντα, Χριστόν εθελούς Υιός στοχεύσαντα, Χριστόν ορατών γενόμενων έρχεται η Παρθένος εν τη φλεέμ κλείν αποκοιείσαι, ουρανώστε και η γη αγκαλιάσωσα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσαντε υπέρ ημών, που νύχτι όροι σκεφτήσατε, προφήτες εηγόροι χορεύσατε, λαοί και έθνη κροτήσατε, πάντων σε κλειδία ο φωτισμός, ίγκη και ενεπέστη εν την πόλη τη φλεέμ αποδεικτόμενος. Φτωχός ο πλούσιος γίνεται φτωχίζοντους κακία πλουτίζοντας, βροντός ο Θεός γνωρίζεται, κόρης απειρογάμου, δίχα τροπής, πάντες εν ενέσει ανυμνήσομεν αυτόν, ό,τι δε δόξαστε. Σέτον επί υδάτων κρεμάσαντα πάσαν την ίνα σχέτος, η κτήσης κατηδούσα εν το κρανίο η κρεμάμενον, θαμπητικός συνέχιτο, που και στην Άγιος πλήν σου Κύριε κραυγάζουσα. Τάφο τριημερεύσας ανέστησας ζωαρχική αιγεύση, θανώντας τους απαιώνους και καταδίκης λιόμενη καρμονικός ηγάλλοντο, ιδού ηλίτρωσης ήρθες Κύριε εκραυγάθινες. Την κατοικώνα δόξα και καθομοίωση Θεού φρονούντες πέδες, χρυσής εικόνος κλόβρα εν πληθή, το του πνεύματος αθλητικός κατέσβεσαν εν πίστη ψάλλοντες, πλην σου Κύριε που κείδαμε. Σοφία στο περιόντι και πνεύματος τη δυνάμει, οι πέδες του σοφός Βαβυλώνος εκμαλωτεύσαντες ίσχυναν και Θασσαλέως έκραζον που και στην Άγιος πλην σου Κύριε φιλάνθρωπε. Χέρι και συγχωρεύηση της πεσή και προφήτες ο νόμος και προσκυρτά του Κυρίου την Θείαν έλαψη σήμερον και Αβραάμ αγάλεται ότι εξ φέρματος αυτού είδεν Κύριον σαρκούμενον. Υπεραγία Θεοδόκια σώσον ημάς, η σύλληψη σαν εκ βάθους, η πρόσληψη υπερλόγου και φύση του τόπου σου προήλθε, το γάρ προφήτες τριλούμενον, υπερφυός μυστήριον, ημίν επέφανε λόγος του Θεού υπάρχον. Ο προ των αιώνων εκ παντρός γεννηθείς υπερένεια, εκ της Παρθένου επεσκάντων εσαρκώθη, ως είδεν αυτός θέλων του ανθρώπου, ανακαινείς εφθαρέν πονηρούς, εμβουλία όφε. Ο
εν της υψίστης συνεδρεύων πατρί και το πνεύμα της ταπεινωθήσας των ανθρώπων θεωρήσας την φύση, Υιός του Θεού άναρχος, αρχήν λαμβάνει και μέλης αρχιδείκτες Θεός άνθρωπος, υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς, η Αγιωτέρα των Αγγέλων, επάσης της θύσεως βουλής μεγάλης της Πατρούας, νυν των Άγγελων δείκτη, σαρκή πάντων εις ανάκληση των μελωδούν των αβάστος αυτό, Άγιος η Κύριε. Η εν το άδη Θεία κάθοδος του Χριστέ, ο Θεός νεκρής ζωή εδέχθη, σίγαρ εχθρούς εδέσμευσας, κάτω αγαθέ και ουράνιον τρίβων ανθρώπου σύνηξας. Να τον πατέρων να προτείνει Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ θυμόμεν, ότι αυτόν εξ σπέρματος έλαμψεν Χριστός, καρποδείς εκ Παρθένου ως παντοδιά. Προϋπρογράφων τα εσώμενα, την καθόδο Χριστού ο Δανιήλ του Στήρας ως πρόβατα απέδειξε, πάσχε εν αργός ως προέγνωτο μέλλον ή απροφήτης Θεού. Της αμαρτίας μης φασάμενη, τον Υιόν εκ φλογός ερίσκης αληθέδες, Χρυσίου γάρι πέφτυνη, όντες αληθώς, εν καμίνο της πλάνης ού και χωνεύτησα, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Μεγαλοφόνος κηρύτεται, προσκηρύτεται, προσδοκία εθνών και σωτηρία κόσμου, ο υπερφύσιν τόκος σου άκραντε σε μνή, όν ημνή των πατέρων όμιλος σήμερον. Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, Παρθένος ανευλάστησας, άνθος ανθίσασα αμάραντον των πάντων δημιουργών, των τη γήν της άνθεσιν πάσας, ως Θεόν κατακοσμούντα, αναβοώσα αυτό, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Βρόσιμε κλαπέντα πονηρά, και γνώμη ολισθένοντα, ομοιωθέντα εις αλόγιστε, ο λόγος του Θεού, ήλθες ανακτώμενος, πρέφος γεγονός, και επιβάθμις αλόγων αναγλυφής. Δόξα τη δυνάμει σου Κύριε, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, όρους κατασκίου Ιησού Παρθένους εσ' αρκούμενον, ο Αβακού προεθεάσατο, τα όρητα πονηρά και βουνούς συντρίβοντα, διαφανισμό παραδιδόντα, επάρσεις του πονηρού και τα τόπια του σώματα. Το εξαστράφτον της χαράς υποτυπών εμφανώς ο άγγελος εν το τάφο λαμπροφόρος δείχνεται, γυναιξή κηρύτσον ανάσταση, διαφέμενε του κλαφμού η γαλλιάσεντο, Χριστού αναστάντος το χαίρεται, Αποστόλης διαγγέλουση. Την των πατέρων απαρχήν ως αρχηγό νόμου και της χάριτος Αβραάμ τον Πατριάρχη σήμερον συνελθόντες, πίστη την ίσομεν ως προφήτης γάρ του Θεού, προκατηγήλα των Χριστών, εκ Παρθένου και τούτου προϋπαντά την Θεία Γέννηση. Προϋπογράφονται στρανώς την προσημάς του Κυρίου έλευση, διαγγέλου παρουσίας έσπρεσαν Αβραάμ οι πέντες την Κάμινο και ατμίδα δρόσου το πυρ απεργασάμινη. Εν τούτο πίστη εικόνος χρυσής δόξαν εκόνευσαν. Έφραξε στόματα θυρών ο Δανίλε το λάκκο πνεύματι. Του πυρός δε την ισχύν κατέσβεσαν Αβραάμ οι πέντες τη χάριτη και σωθέντες ούτη φθοράς προκαταγγέλουσιν Χριστόν εκ Παρθένου. Ετούντες ως λυτρωτήν της σωτηρίαν ημών, υπεραγία Θεοτόκιε σώσον ημάς. Εν θείο πνεύματι δηλών, την εξημών απαθώς σου πρόσληψη, εις Αΐας ανεβώ Ακύριε γρηγορών τον νόμο της χάριτος, τον εκγένουσε μεν Αβραάμ, εκ της Ιούδα δε φιλής κατά σάρκα, Παρθένος άνευ φοράς έρχεται τίκτουσα. Ο φύση δεσπότης εν δούλης τελής, ο Υιός του Θεού ο Παντέλιος, ευδόκησας διέλεος, καλείστε και Υιός ανθρώπου πανηκτήμων, διό εν το σπηλαίο και το σίος προγεύσας, έρχεται εκτείνει επεράγαθε. Ακόρητε φύση Χριστέ Βασιλεύ, πως μικρόν σε εισέξετε σπήλιον, πως πάθνης ερηνήσετε χωρίς σε Ιησού, μητρός εξ απειράντρους αρκή επιδημούντα, εις τα ίδια όπως τους ξενοδέντας σώσεις Κύριε. Αμνάς των ποιμέναν προσήλθε η τεκίν, ευτρεπίζου του Άγιον Σπήλιον, ποιμένες επισπεύσατε, ποιμένα και αμνών τεχθέντα θεωρήσε, η μάγη με τα δώρον ευτρεπίστε δε τούτο, ως βασιλεία προσκυνήσες αρχήν. Του βίου την θανάτου την νέκρωση και του άδου αγαθέ, γυργάσω την καθαίρεση τριήμερο ταφή σου θεοπρεβός, ζωήν δε επίγασας αναστάστης εν κόσμο Ιησού Βασιλέ. Ο τρόπος φιλόξενος, η δε πίστης υψηλή Αβραάμ του προβάτορος, όθεν θείων μυστήριων τυπικός, δεξάμενος έχερε του Χριστού δε προτρέχων, νυν αγάλλεται.
την χτίσιν υπέταξε την πίστη τη πεσή, τη δωρεά του πνεύματο, το γάρ πυρ το πανφάγων και ανεδέ, ιδέστη του σέβοντα, του πυρό των εργάτην Ιησούν των Χριστών. Του κόσμου του άγριον η ελεύση σου Χριστέ, ρυθμίζεσαι υπεύθυνε, ειρήνη προ την θεία Θεοπρεπό, φημό σα του λέοντα, Δανιήλο προφήτη εν τον άκου ποτέ, υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά, ιδίω εκεί σα εκ παρθένου των Χριστών, Μαρία Μήτυρ Άνανδρε, ον είδων η προφήτε Θεοπτικό, αυτού που χορεύουσιν οι πατέρε, μην είδε τα γενέθλια. Νέος ουρανός υπάρχουσα δέσποινα εκ μήτρας της εις, ως εκ νεφέρης Χριστόν δόξης ήλιον, ανατήλε επίγες πύλη ως αυτή, ως μέλλον να την δάξεσαι, της εαυτού σαφώς πάντα να τη δεις πληρώματα, καταβγάζει διήκτον αμέτρητον. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Ελέη, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε Ελέη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα, ότι Συ ο Θεός ημών και εις την δόξα αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευθρέτω Βηθλεέμ, εφρασάει τη μάζου, η δούγαρη αμνάς των ποιμένα των μέγαν, εν μήτρα βαστάζουσα του τεκίν κατεπήγεται, όν περβλέποντες οι θεοφόροι πατέρες επαγάλλονται με τα ποιμένων υπνούντες. Παρθένων φυλάζουσα. Παρθένων φυλάζουσα.
και το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμή οτέραν των χερουβίμ και δεν δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραπί, την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψεν επειδή τα πήρωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρα ποτουνή μακαριούσιν με πάσε.
Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σαφράντου υπερευλογημένη συνδόξου, δεσποίνηση ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
πνεύσον, Δέσποτα Άγιε, ήχος τέταρτος. Oh.
Thank you.
Amen.
είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ούτω λαψάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Thank you.
Των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αυσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ταύτης, της Νήσου Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστικών των εναυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν που εξομολογείστε το Κυρίον και ψάλλει πρεσβείες της Θεοτόκου, σώμα.
Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη εις εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριος ευασίλευσε ευπρέπειαν εν εδίσατο, εν εδίσατο ο Κύριος δύναμις και περιεζόν. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και την προγόνικη να αποφασίσει να χωρίσει.
τις αποστολείς καθόμενε ελεγόν, εσχύλεπτε ο θάνατος ηγέτη Χριστός ο Θεός, μπορούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Έτσι πάντων ηλέν, μην είτε πάσιν οι έλεν, εκλεπίζω ευράλα, ότι το ξύλον τη ζωή, εντός μοιραίο εξήντης ελεκτής πατρένου, παράδεισος και γάλλον η εκείνη ζωή, ελήθιν ο ίδος, ενός οδείων βίδων, εξ ουπαρχόντες ζήσομεν, που κύτερος ο αλάντες μίξομεθα, Χριστόν γεννάτε, Κυμρή μεσούσαν αναστήσον λιχόντα. Μεγάλατα της πίστεως κατακόμματα, εν τη πηγή της λόγος, ως επίδατος αναπάσεως, οι Άγιοι τρεις παιδές Ο Μαρτύρος
Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ο Αγίος Πατέρας, Αγίος Ισχυρός, κατόρτισε αυτή την εφύτευσε
η δεξιά σου. Δεσπότα επί δεσπότα. Oh.
προσευχή. Κύριε σώσον, δούλεψε δίνει. Κύριε σώσον, δούλεψε προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, πίστη παρόκησεν Αβραάμ εις την γη της Επαγγελίας ως αλωτρίων, εν σκηνές κατοικήσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συμπληρωνόμων της Επαγγελίας της αυτής. Εξεδέχε το γάρ της τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τέχνη της και δημιουργός ο Θεός.
και τι έτη λέγον, επίληψη γάρμεν, διηγούμενον ο χρόνος περί γεδεών, βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάιν, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, οι διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείος, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, εν εδυναμώθησαν από ασθενείς, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμων, παρεμβολός έκλειναν αλωτρίων, έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δε την πανίστησαν, ουε προς δεξάμενη την απολύτρωσιν, ειν ακρίτων ως Αναστάσεως τύχωσιν. Έτελει δε μπεγμόν και μαστίγον πύρον έλαβον, έτι δε δεσμόν και φυλακής, ελιθόστησαν, επρίστησαν, πέθανον, περίλθον εν μιλωτές, εν αγίης δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, όνου κοινόξιος ο κόσμος. Εν ερημίες πλανόμενοι και ώρες και σπηλαίς και τες σωπές της γης, και ότι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ουκ εκομίσαν το την επαγγελίον του Θεού περιμόν, Κρήτον τι προβλέψαμε, χωρίσιμον τελειωθώσιν. Κρίνηση του αναγνώντη. Αλληλούια.
κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδιου Αβραάμ. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού, Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε γέννησε τον Εσρόμ, Εσρόμ δε γέννησε τον Αράμ, Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε γέννησε τον Νάσον, Νάσον δε γέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ, Βοός δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα, Δαβίδε ο βασιλεύς γέννησε τον Σολομώντα, εκ της του Ουρίου, Σολομών δε γέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε γέννησε τον Αβιά, Αβιά δε γέννησε τον Ασά, Ασά δε γέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε γέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε γέννησε τον Οζίαν, Οζίας δε γέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε γέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε γέννησε τον Εζεκίαν, Εζεκίας δε γέννησε τον Μανασί, Μανασής δε γέννησε τον Αμών, Αμών δε γέννησε τον Ιωσίαν, Ιωσίας δε γέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της Μετικεσίας Βαβυλώνος. Μετά δε τη Μετικεσίαν Βαβυλώνος, Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθίλ, Σαλαθίλ δε γέννησε τον Ζωροβάβελ, Ζωροβάβελ δε γέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε γέννησε τον Ελιακήμ, Ελιακήμ δε γέννησε τον Αζόρ, Αζόρ δε γέννησε τον Σαδόκ, Σαδόκ δε γέννησε τον Αχήμ, Αχήμ δε γέννησε τον Ελιούδ, Ελιούδ δε γέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε γέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσεουν εγενέα προαβαράμ έως Δαβίδ, γενεέ δεκατέσσαρες, και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος, γενεέ δεκατέσσαρες, και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενεέ δεκατέσσαρες. Του δε Ιησού Χριστού, η γέννησή σου το σύν. Νηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνελθεί αυτούς, ευρέθη εν γαστρή έχουσα, εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ον, και μη θέλων αυτή παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύση αυτή. Ταύτα δε αυτού εν θυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κατών αρεφάνει αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρ εν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος εστίν Αγίου, τέξετε δε εν Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Αυτός γαρσώσει των λαών αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι, και τέξετε Υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίσενος προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και ούκ εγίνος και ναυτή, εώς σου έτεκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκο.
και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησού. Φρύνησι το Ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Thank you.
του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμ και πάσης εις Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων εν τη ιερά μονή ταύτη, και πάντων ημών των συνελθόντων εν τη θεία μυσταγωγία ταύτη, νησί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Νησί τη μαδεύτε και στη λειτουργία της αρχιεροσύνης σου, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας. Μελετίου, μελετίου, Ιωσήφ Σοφρονίου, νεοφύτου Σοφρονίου, Γερασίμου, Κλεόπα και Χρυσοστόμου, τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων, προκατόχων ημών, των μακαρίων και αηδήμων χτιτόρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ταύτης, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων και απανταχού, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων γονέων αδελφών και διδασκάλων ημών, και πάντων όντα ονόματα μνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων τε και τεθνεώτων, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Σωμεν την θέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Ερ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δαηθόμεν, υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δαηθόμεν, υπέρ του ρησίνα ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητης.
την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου της όμεθα, Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου της όμεθα, συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των μιμηλημάτων ημών, παρά του Κυρίου της όμεθα, τα καλά και συμφέροντας ψυχές ημών, και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου της όμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοιαν εκτελέσαι, παρά του Κυρίου της όμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν ανεπέσχυντα, ειρηνικάν και καλήν απολογίαν, την είπε του φοβερού βήματος του Χριστού, ετισόμεθα. Παναγία Σαφράντου υπερευλογημένη συνδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άλληλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθούμεθα. Του μονογένου σου Υιού, δεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσομεν κύριεν, δυσκύριον, κύριον στερεωμάτων και καταφύγει. Τα στήρα εν σοφία πρόσκομε. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντός κράτορα, ποιητή του ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον επικουατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, και τα πάντα ηγένε, τον δήμα στους ανθρώπους, και δια την πεντέρα σωτηρία, κατευθόντερ των ουρανών, εξαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και εν ανθρωπίσαν. Σταυρωθέντα τη υπερημών, περί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τα γραφάς, και ανεπτώντα εις τους ουρανούς, και κατεσόμεν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας μιλέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός εφορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συντοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων. Καλό στο μεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με σαφώ.
προσκόμεντας καρδίας. Εν πάντη τόπο τη δεσποτεία σου. Σιγαρή Θεό ανέκφραστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάληπτο, αϊόνο αυτό όν. Σι και ο μονογενή σου ιό και το πνεύμα σου το άγιο. Σι εκ του μειόντο ει το είναι οι μα παρήγαγε και παραπεσόντα ανέστησα πάλι και ούκα πέσει πάντα ποιόν. Έω ημά ει των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και όνου κείσμεν, των φανερών και αφανών υπεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξασε κατηξίωσες και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα απολυώματα με τα άρχια πτερωτά. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, πάντα και κραγόντα και λέγοντα. Σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξου, δασπίνηση μου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών Υγεία μακρομερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Επρώτη λύση την Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών Υγεία μακρομερεύοντα Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύχου και Προέδρου Τηλυρίας, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Άγια δώρα ταύτα, Κυρίων το Θεό ημών, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Δώσε μην ελληνιστόματι και μια καρδία, δοξάζε και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των Είστε τέλεη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Με τα πάντα, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος θέλω ξημώνα πως εξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού της γαστήριου. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής, πάντη καταπέψει μην τη διανχάριν και τη δουρά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσιν μας ο άλλο το Πατρί συγκαθήμενος και ούτε μήνα ώρα το σύνο και καταξίως του την κρατιά σου Κύριε μετά την εμήν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό. Πρόσχομαι τα Άγια της Αγής μελίζεται και τεμελίζεται το άμνος του Θεού που μελίζεται το Αλλά
Σε λίγες μέρες, αγαπητοί χριστιανοί, θα γιορτάσουμε την μεγάλη και κοσμοχαρμόσυνη γιορτή της γεννήσεως στην Βηθλεέμ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η σημερινή Κυριακή μας προετοιμάζει για το μεγάλο αυτό γεγονός της χριστιανοσύνης. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα, παρμένων από την αρχή του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Ματθαίου, περιέχει την κατασάρκα γενεαλογία του Χριστού. Προτάσσει γενεαλογικό κατάλογο και ονομάζει ένα προς ένα τους προπάτορες του Κυρίου, κατά σάρκα και κατά άνθρωπο, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωσήφ. Και στη συνέχεια εξιστορεί το μέγα και ιστορικό γεγονός της υπερφυσικής του Κυρίου γεννήσεως εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Μέγιστον μυστήριο είναι η έλευση του Χριστού μέσα στην γενεαλογία του Αδάμ. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε είναι αναμφίβολα το μυστήριο της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού που είναι ασύλληπτο στην ανθρώπινον νουν. Είναι εξάκρας αγάπης και εσπλαχνίας ταπείνωση του Θεού με σκοπό την απελευθέρωση του ανθρώπου από τον νόμο της φθοράς και του θανάτου. Και τούτο γιατί αν και δημιουργηθήκαμε με τη δυνατότητα να μείνουμε αθάνατοι, εν τούτης με την παράβαση της θεϊκής εντολής από τους πρωτόπλαστους και την πτώση μας στην αμαρτία, αποξενωθήκαμε από την πηγή της ζωής, από το Θεό δηλαδή. Απολέσαμε την θεοκοινωνία μας και έτσι παραδοθήκαμε στη φθορά και στον θάνατο. Η αποκατάσταση της τάξεως που διασαλεύτηκε πραγματοποιήθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού ενανθρώπισε όχι για να εξηλιώσει τη Θεία Δικαιοσύνη, όπως λέγουν οι δυτικοί θεολόγοι, αλλά για να καταργήσει τον θάνατο και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αθανασία. Πώς γίνεται αυτό? Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ενανθρώπισε, έγινε άνθρωπος, χωρίς όμως να αποβάλει τη θεότητά του, ακριβώς για να σώσει τον άνθρωπο. Στο Χριστό ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Έτσι θεώθηκε η ανθρώπινη φύση. Και όταν ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν κοινωνεί τη σάρκα και το αίμα του Κυρίου με την πρέπουσα προετοιμασία, τότε μπορεί να θεώσει και τη δική του υπόσταση, μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη και μέθεξη. Η ενανθρώπιση λοιπόν του Υιού και Λόγου του Θεού είναι ταυτόχρονα και μυστήριο της δικής μας αθανασίας. Η ένωση της ανθρώπινης φύσεώς μας με τον Χριστό, τον Υιόν και Λόγο του Θεού κατά τη σάρκωσή Του, μας συνδέει και πάλι με την πηγή της ζωής, τον Θεό, μας εισάγει και πάλι στην κοινωνία του Θεού και έτσι μας αυθαρτίζει, μας αθανατίζει, μας θεοποιεί. Αυτός γαρινθρώπισε ή να εμείς θεοποιηθόμεν, αναφωνεί με αγαλίαστη και ο Μέγας Αθανάσιος. Εφόσον λοιπόν βρέθηκε το φάρμακο της σωτηρίας, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το πάρει και να σωθεί. Μπορεί να μετατραπεί από θνητός σε αθάνατο.
προσεγγίζουμε χριστιανοί μου σε λίγες μέρες προς το μεγάλο και κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η ουσία της γιορτής αυτής έχει βάθος πνευματικό. Δεν πρόκειται για μια τυπική εορτή, αλλά για βίωση πνευματική. Δεν αρκεί να γιορτάζουμε τα γεγονότα της Θείας Ενανθρωπίσεως τυπικά, εξωτερικά, επιφανειακά, αλλά πρέπει να τα πλησιάζουμε πνευματικά και να τα ζούμε εσωτερικά, υπαρξιακά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας κατά τις Άγιες αυτές μέρες των Χριστουγέννων μας καλεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε μια πνευματική αναγέννηση, γιατί όποιος δεν ζήσει τα Χριστούγεννα με πνευματική αναγέννηση, αυτός δεν θα καταλάβει ποτέ του Χριστού μας τη Θεία Γέννηση. Είναι ανάγκη λοιπόν να αναγεννηθούμε κι εμείς σε μια νέα κατάσταση για να μπορέσουμε να συναντήσουμε το Θείο μας Λυτρωτή. Είναι ανάγκη να αποπλύνουμε τον ρήπο και την ενοχή της ψυχής μας από την αμαρτία με μια βαθιά μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση. Είναι ανάγκη να επανορθώσουμε τις αδικίες που τυχόν έχουμε πράξει, να ζητήσουμε συγγνώμη από όσους άδικα πικράναμε, να συγχωρήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας αυτούς που μας έχουν βλάψει, να συμφιλιωθούμε και να ειρηνεύσουμε με όσους βρισκόμαστε σε διάσταση και ύστερα με καθαρό το ένδυμα της ψυχής μας να πλησιάσουμε με φόβο Θεού και με αγάπη πολύ προς την ωραία πύλη για να ενωθούμε με τον Κύριο της δόξης. Η Θεία Κοινωνία είναι ένωση του Θεού μαζί μας, είναι θέωση δική μας. Έτσι πρέπει να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, εσωτερικά, υπαρξιακά, πνευματικά και όχι εξωτερικά, τυπικά και επιφανειακά. Μιλούμε πολλές φορές, αγαπητοί χριστιανοί, για τη σημαντική ανθρωπολογική αλλαγή που σημαίνει η γέννηση του Χριστού, σαν να είναι μια σχετική βέβαια με εμάς, αλλά και ανεξάρτητη από εμάς αντικειμενική κατάσταση. Και ξεχνάμε να συσχετίσουμε άμεσα και ζωντανά, δυναμικά και υπαρξιακά, ο καθένας ξεχωριστά τον εαυτό του με το σημαντικό αυτό γεγονός της Θείας Γεννήσεως. Γι' αυτό και πρέπει να παραδεχτούμε πως σε αυτή την προσωπική του καθενός μας παράληψη οφείλεται και η τραγική αντίφαση που χαρακτηρίζει σήμερα τον κόσμο. Ενώ δηλαδή ο Χριστός ήρθε στη γη για να ειρηνοποιήσει τον άνθρωπο με τον Θεό, αλλά και με τον εαυτό του και με τον συνάνθρωπό του, αντίθετα, σήμερα ο άνθρωπος, αντί να αγαπά τον πλησίον του, τον συνάνθρωπό του, τον μισεί και επιτίθεται να εξαφανίσει την ύπαρξή του. Δυστυχώς, και φέτος τα Χριστούγεννα βρίσκουν την ανθρωπότητα γεμάτη από αίματα και στεναγμούς. Και δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά για να διαπιστώσουμε την αλήθεια αυτού του γεγονότος. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ, στη γειτονιά μας, δίπλα μας, τι γίνεται στο Ιράκ, τι γίνεται στη Συρία, που από το Μάρτιο του 2011 που άρχισε ο εμφύλιος παραγμός, πάνω από 400.000 άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους.
Θυμηθείτε τους βάρβαρους φωνιάδες, τους απέσιους τζιχαντιστές, που δεν διστάζουν να σκοτώνονται για να σκοτώσουν. Θυμηθείτε τους αιμοχαρείς, τους αιμοδιψείς, τους αιμοσταγείς, αυτούς ισλαμοφασίστες, που στο όνομα του Αλλάχ διαπράττουν τα πιο απάνθρωπα, τα πιο βάρβαρα, τα πιο ιδεχθή εγκλήματα σε βάρος αθώων και ανυποψίας των ανθρώπων, σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Θυμηθείτε το θανατηφόρο ισλαμοσουνιτικό χαλιφάτο που εσπείρει καθημερινά τον όλεθρο και την καταστροφή, που εσπείρει καθημερινά την ισλαμική πανόλη σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τόπους. Θυμηθείτε το αυτοαποκαλούμενο ισλαμικό κράτος, το ISIS, που αφού κατέλαβε ένα μέρος της Συρίας και ένα μέρος του Ιράκ, εμπεκτείνεται σήμερα σε μια έκταση διπλάσια από την έκταση της Ελλάδος, και με τον ιερό πόλεμο τον ισλαμικό που εξαπέλυσε. Έχει ήδη επιβάλει την επιγής κόλαση αντί της επιγής ειρήνης που έψαλαν οι άγγελοι τη νύχτα των Χριστουγέννων. Ιδιαίτερα όμως εμείς οι Έλληνες της Κύπρου, αλλά και όλοι οι όπου εις Έλληνες, δεν πρέπει να ξεχνούμε την οδύνη της Κύπρου, που για 41 τώρα χρόνια στενάζει και ολοφύρεται υπό τυραννία δεινή. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την οδύνη της Κύπρου για τους βεβηλωμένους ναούς της, για τα συλλημένα και ερυπωμένα μοναστήρια της, για τις καταπατημένες, ποδοπατημένες εικόνες της, για τους καταθρασμένους σταυρούς της, για τα σπασμένα αγαλματά της, για τα κουρσεμένα χωριά και τις πόλεις της, την Κερίνια, την Αμόχωστο, τη Μόρφου, την Καρπασία, για τα στρατεύματα κατοχής και τους μεταφερόμενους έπικους, για τις λαιλασίες και τις καταστροφές και την βίαιη παραμόρφωση του δημογραφικού, ιστορικού και πολιτιστικού προσώπου της πατρίδας μας. Για όλα αυτά που παραμένουν ακόμη οι χένουσες πληγές στο ακροτηριασμένο σώμα της νήσου μας και στην θλιμμένη καρδιά του λαού μας. Για όλα αυτά που θα διακηρύσουν στους αιώνες τον μισαρό αμοραλισμό των Τούρκων κατακτητών, αλλά και την μικροψυχία και αβελτηρία, την ψυχική νέφωση και την πνευματική τύφλωση των ισχυρών του κόσμου τούτου, των κοσμοκρατόρων του κόσμους του αιώνος τούτου. Όσο αδελφοί μου ο Χριστός δεν γεννάται μέσα μας, άδικα θα περιμένουμε τον φωτισμό της ανθρωπότητας στην γενικότητά της. Και όσο η σωτηρία δεν γίνεται γεγονός προσωπικό δικό μας, αδικαιολόγητη θα είναι η απορία και η διαμαρτυρία μας για την γενική επικράτηση του μίσους, της κακίας, της αδικίας, της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εγκλήματος και των πολέμων. Και όσο η γέννηση του Χριστού μένει ένα σημαντικό μεν πλην όμως μακρινό ιστορικό γεγονός, μια απλή συγκριτική γιορτή της Εκκλησίας και δεν συντελείται μέσα στον κάθε άνθρωπο, τότε άδικα θα αναζητούμε τις συνέπειες της. Άδικα θα φωνάζουμε για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. Χριστιανοί μου, σε λίγες μέρες έρχονται τα Χριστούγεννα, η γιορτή που αποτελεί τη βάση της λυτρώσεώς μας.
Ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού έρχεται στη γη για να ανεβούμε κι εμείς μαζί Του στον ουρανό. Γίνεται άνθρωπος για να γίνουμε κι εμείς μαζί Του Θεοί. Ναι, Χριστιανοί μου, έρχεται στη γη σαν άνθρωπος ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάστηκε. Μα αν ο άνθρωπος δεν απλώσει τα χέρια του για να πιάσει του Θεού τα χέρια, αν δεν ανεβεί ψηλά για να συναντήσει τον Θεό που κατέρχεται, αν δεν θελήσει να κάνει βήματα προς τον Χριστό που έρχεται, τότε ο Χριστός θα είναι μαζί μας, αλλά εμείς δυστυχώς δεν θα είμαστε μαζί Του. Αν θέλουμε ο Χριστός να γίνει δικός μας, πρέπει και εμείς να γίνουμε δικοί Του με μια προσωπική αλλοτρίωση από κάθε αμαρτωλό βίωμα. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό αν δεν ανεβεί αυτός ο χωματένιος βόλος γης λίγο πιο ψηλά από τη λάσπη του. Το μεν καταβήνε δι Θεόν προς ημάς, το δε ημάς αναβήνει. Και ούτω γενέστε κοινωνίαν Θεού προς ανθρώπων της αξίας συγκυραμένης, τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η λύτρωση, Χριστιανοί μου, δεν είναι ένα στατικό γεγονός. Η λύτρωση έχει χαρακτήρα δυναμικό και τελειώνεται με την υποκειμενική εκ μέρους των ανθρώπων οικειοποίησή της. Ο Χριστός στέκεται και χτυπά την πόρτα της ψυχής μας, της καρδιάς μας, για να Του ανοίξουμε, να μπει μέσα μας, να μας θεώσει και να μας σώσει. «Ιδού έστηκα επί τη θύρα και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα, και εισελεύσω με προς Αυτόν και δειπνήσω με Αυτού και Αυτός με τεμού», μας βεβαιώνει ο Κύριος. Ο Χριστός λοιπόν είναι πρόθυμος, πρέπει όμως να συνεργήσουμε κι εμείς. Και θα συνεργήσουμε συνειδητά αν πάψουμε να Τον αγνοούμε. Αν Τον πλησιάσουμε συνειδητά και Του δώσουμε ολόκληρο το είναι μας. Αν συνδεθούμε μαζί Του και αφήσουμε την ψυχή μας να καλλιεργείται και να αρδεύεται με την ζωοπάροχη αλήθειά Του. Αν καθαρίσουμε το ρήπο της ψυχής μας, το λουτρό της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Αν διοχετεύσουμε στις φλέβες μας το Πανάγιο αίμα Του, με το οποίο ζωογονείται ολόκληρη η ύπαρξή μας. Μην ξεχνάτε, άνθρωπος γίνεται ο Θεός, είναι Θεόν τον Αδάμ απεργάστηκε. Ο Χριστός πορεύτηκε από τον ουρανό στη γη για να μας σώσει. Και εμείς, αν πορευτούμε από τη γη προς τον ουρανό, αν ανοιγούμε δηλαδή ψηλά με ένα πνευματικό σκληρό συνεχόμενο αγώνα, τότε και εμείς θα σωθούμε. Αυτή είναι η πορεία. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθεί ο κάθε χριστιανός. Αμήν. Θεός και αγάπης προσέλθετε.
ημών, εν το ζωγίας μου, όλη την ημέρα μελετά, η δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξαν αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη προέλθομε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλογήσον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζω τους εμπισή επιπληθώντας σώσουν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας είναι πρέπει αν του οίκου σου. Σύ αυτούς αν τη δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μην εγκαταλείψεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσης, της άρχου του νημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντορηματέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του Πατρός του Φώτου. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν εν απέμπονε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν με το πνευμάτο δικαίωτε τελειωμένο, καθηγά στον δούλο σου σώτερα ανάπαυσο, φυλάκτο να φτάσει στην μακαρία ζωή την παράση φυλάτρωμε. Στην ανάπαυση Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναλάβονται, Παντελούς Παναγιώτου, Αρτεμισίας Ανδρέου, Σύνωνος Αφροδίτης, Γεωργίας Παναγιώτας Εκατερίνης, Μιχαήλ Ανδρέου Κυριάκου, Ελένης Πολυξένης Κορνηλίου, Παραλάμπους και Μαρίας και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, Πάμπλη Μέλημα Εκούσιον τε και Ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα ειδικε να πάβονται, ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών, Παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετη σώμεθα, Κύριε δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζουήν του κόσμου ο δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Χρυσοστόμου Αρχιερέως Γεωργίου Ιερέως, Κυριάκου Μαρίας Κυριακής Παναγιώτας Παντελούς, Παναγιώτου Αρτεμισίας Ανδρέου Ζήνωνος, Αφροδίτης Γεωργίας Παναγιώτας Κατερίνας Μιχαήλ, Ανδρέου Κυριάκου Ελένης Πολυξένης, Κορνηλίου Χαραλάμπους και Μαρίας. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξιος, εν θα πέδρα ουδίνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγου έργου η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούκ εστιν άνθρωπος ως ζήσει δικιού και μαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις.
η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χρυσοστόμου Αρχιερέως, Γεωργίου Ιερέως, Κυριάκου Μαρίας, Κυριακής, Παναγιώτας Παντελούς, Παναγιώτου Αρτιμησίας Ανδρέου Ζήνωνος, Αφροδίτης Γεωργίας Παναγιώτας Κατερίνας Μιχαήλ, Ανδρέου Κυριάκου Ελένης Πολυξένης, Κορνηλίου Χαραλάμπος και Μαρίας. Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομε, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείπνιστη αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείπνιστη αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείπνιστη αδελφή ημών. Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τας πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων Ασουμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου Επισκόπου Αντιοχίας, ού και την μνήμη επιτελούμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεραιώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Ιερά Μονή Ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνος. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και ειδήμων κοινώρων της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης και πάντων των ορθοδόξων. Η Αγία Τριάς, για φυλάξη των λαών, ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.